Σωτηριάδη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Πόσοι συνολικά άνθρωποι ήταν μέσα στο σπίτι την ώρα της έκρηξης? Κοίταξε, ήταν το θύμα, η σύζυγος του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 12 ετών και 8 ετών. Πού πάει το μυαλό σας, κύριε Σωτηριάδη, για αυτό το θέμα, στη βάση των καταθέσεων που μπορεί να λάβατε και από τον άνθρωπο που ήταν ο στόχος, προέβαλε κάποιους ισχυρισμούς? Λοιπόν, η υπόθεση αυτή είναι σε εξέλιξη, εξετάζεται με πολύ προσοχή. Ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε μόλις η ώρα 4:35 τα ξημερώματα. Έχουμε καλέσει μέχρι στιγμής αρκετά πρόσωπα μέσα τα οποία έχουμε ανακρίνει και έχουμε πάρει γραπτές καταθέσεις. Έχουμε κάποια στοιχεία στα χέρια μας και τα διερευνούμε. Όσον αφορά τώρα την έκρηξη, όπως άκουσα και την ανταποκρίτρια σας προηγουμένως, όντως οφείλεται στην πυροδότηση αυτοσχέδιας βόμβας εκρηκτικής ύλης υψηλής ισχύος, η οποία είχε τοποθετηθεί στο πισινό δεξιό τροχό του αυτοκινήτου του παραπονούμενου. Ο ίδιος ωστόσο σε γραπτή του κατάθεση δεν υποψιάζεται οτιδήποτε και αναφέρει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αντιπαράθεση με οποιοδήποτε πρόσωπο. Είτε στη δουλειά του που είναι στον τομέα εξευρέσεως εργασίας και εξυπηρετεί κόσμο με αλλοδαπές τις οποίες φέρνει από εξωτερικό για ως οικιακές βοηθούς, είτε στον τομέα που ανέλαβε πρόσφατα τον Αύγουστο του 19 ως πρόεδρος της εταιρείας Άρης Ποδόσφαιρο Λίμιτερ. Κύριε Σωτηριάδη, όταν λέμε πολλές φορές στο ρεπορτάζ αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, τι εννοούμε, μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Κοιτάξτε, είναι ένας εκρηκτικός μηχανισμός υψηλής ισχύος, ο οποίος όμως είναι θέμα το οποίο διερευνάται από τον πυροτεχνουργό και είναι ο μόνος ο οποίος θα δώσει και περαιτέρω εξηγήσεις. Ωστόσο, όμως, από αέρος είναι θέματα τα οποία δεν μπορούμε να αναφέρουμε και παρακαλώ να το σεβαστείτε αυτό και δεν πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ακριβώς το περιεχόμενο αυτού του εκρηκτικού μηχανισμού. Είναι εκρηκτικός μηχανισμός υψηλής ισχύος, έχει προκαλέσει ζημιές οι οποίες δεν είναι εκτεταμένες οι ζημιές. Το σημαντικό της όλης υπόθεσης είναι ότι έχουν σπάσει η γιαγιά του υπνοδοματίου των παιδιών και είναι αλήθεια ότι έχουν τρομοκρατηθεί αυτά τα παιδιά. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, μας προβληματίζει ως αστυνομία και προσπαθούμε πάντοτε να συλλέγουμε πληροφορίες, αλλά καλούμε και τα θύματα να συνεργάζονται μαζί μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εκτιμιάζουμε αυτές τις υποθέσεις το συντομότερο δυνατό.